Η κεραία έρχεται σε 1, 2, 3, 4, 5, 6 κομμάτια. Μην τρομάξετε, είναι πολύ εύκολο να τη μοντάρετε και ουσιαστικά τι θέλουμε να κάνουμε. Η κεραία μοιάζει όπως όλες οι άλλες κεραίες. Έχει τους ανακλαστήρες που ξέρετε ότι πάνε κάπου στην αρχή της και έχει και τα στοιχεία της. Οπότε, το τελευταίο το βλέπετε πώς είναι. Κρατάμε την κεραία έτσι, παίρνουμε τους ανακλαστήρες και ουσιαστικά τι κάνουμε. Ξεκλειδώνουμε αυτά εδώ και από τη μεριά που έχει την τρύπα και όχι την τάπα πιέζουμε και κάνουμε αυτό εδώ το κλικ. Ο ανακλαστήρας έχει μπει και είναι έτοιμος. Πάμε να βάλουμε και τον άλλον. Θα πατήσουμε την ασφάλεια εδώ και αυτή τη στιγμή έχουμε τοποθετήσει και τους δύο ανακλαστήρες πάνω στην κεραία. Τώρα αρχίζει να μοιάζει λίγο με τις κεραίες που ήδη γνωρίζετε. Πάμε να βάλουμε και τα υπολοιπόμενα στοιχεία, τα οποία είναι αυτά, είναι οι ουρές της κεραίας. Με τον ίδιο τρόπο πάλι θα δείτε ότι από αυτή τη μεριά δεν έχει τάπα, ενώ από αυτή τη μεριά έχει τάπα. Ακολουθούμε τον ίδιο τρόπο. Το γράφεις, κάνεις έτσι. That simple. Η κεραία τώρα όντως μοιάζει πολύ με τις υπόλοιπες που ξέρετε και το μόνο που μένει είναι το δίπολο. Αυτό εδώ το πραγματάκι, το module που βλέπετε, όταν του στείλει ρεύμα από 12 έως 24 V DC, πρέπει να το υποστηρίζει ο ενισχυτής σας αυτό, θα το δείτε σε λίγο στο δικό μας. Γίνεται σαν προενισχυτής, ενεργό δίπολο και κάνει την αυτόματη ισοστάθμιση που σας είπα και πριν. Πριν προχωρήσω να βάλω εγώ το δίπολο, θα φτιάξω το καλώδιό μου με το δίσμα, το οποίο εδώ πέρα έχω ένα καλώδιο τελευταίες εξωτερικού χώρου, γι' αυτό είναι και μαύρο. Δεν είναι μαύρο PVC, είναι μαύρο PE, είναι πολυεθυλένιο και τα καλώδια του εξωτερικού χώρου πρέπει πάντα να είναι πολυεθυλένια. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα τώρα να κάνουμε το εξής. Όταν ένα καλώδιο είναι μαύρο πολυεθυλένιο και όχι PVC, γιατί πολλοί πουλάνε PVC μαύρα σαν εξωτερικού χώρου, αυτό είναι χειρότερο. Όταν είναι μαύρο πολυεθυλένιο, το καλώδιο μπορούμε να το ρίξουμε χύμα στην ταράτσα, να το βλέπει ο ήλιος και η βροχή και να μην παθαίνει τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εμείς εδώ θα αντικαταστήσουμε ένα λευκό καλώδιο που υπάρχει στην εγκατάσταση εδώ και χρόνια και έχει διαβρωθεί με αυτό εδώ, χωρίς να χρειαστεί να το βάλουμε μέσα σε σπιράλ. Εννοείται τώρα βέβαια ότι αν το βάλετε μέσα σε σπιράλ είναι ακόμα καλύτερο και παρατείνεται ακόμα περισσότερο τη ζωή του. Τώρα, πάνω στο δίπολο είχαμε τη λαστιχένια κάλτσα και το καλώδιο, που μέσα στην κάλτσα υπάρχει και το βίσμα. Θα βγάλω το βίσμα. Και αυτό εδώ είναι το γνωστό βίσμα F που λέμε, το οποίο συνήθως το χρησιμοποιούμε στα δορυφορικά συστήματα. Και αν δείτε και από τη μέσα πλευρά, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει και φλάντζα. Αυτό σημαίνει ότι είναι εξωτερικού χώρου, γιατί υπάρχουν και τέτοια χωρίς φλάντζα. Οπότε τώρα τι κάνουμε. Έχουμε αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο είναι ο απογυμνωτής για τα ομοξονικά καλώδια. Είναι τρομερό εργαλείο για όσους ασχολούνται με τα ομοξονικά και γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ και κάνει τη δουλειά εύκολη και γρήγορη. Από τη μια μεριά έχει τα ξηράφια, τα οποία κλείνουν πολύ πιο κοντά το ένα με το άλλο, οπότε είναι για να καθαρίζει το εσωτερικό του καλωδίου. Ενώ από την άλλη μεριά έχουν μεγαλύτερη απόσταση, έτσι ώστε να καθαρίζει το εξωτερικό του καλωδίου, το περίβλημα λοιπόν. Οπότε πάμε να δούμε τώρα πώς με αυτό το εργαλείο μπορούμε να κάνουμε απογύμνωση και να βάλουμε σωστά το φυσάκι. Από τη μεριά λοιπόν που έχει το μεγαλύτερο κενό, που είναι αυτή, σε περίπου τέτοια απόσταση μέσα στο εργαλείο, που κάνουμε μια τομή γύρω-γύρω στην επένδυση, έτσι ώστε να την τραβήξουμε και να μείνει το καλώδιο. Εμείς αυτό εδώ το εξωτερικό περίβλημα, το οποίο ουσιαστικά λέγεται μπλεντάζ, το χρειαζόμαστε. Χωρίς το μπλεντάζ, ένα καλώδιο λειτουργεί σαν κεραία. Προστατεύει από τις επαγωγές και από άλλα σήματα τα οποία είναι αρεύ και ενδεχομένως μπορεί να τα πιάσει στο καλώδιο και να τα κατεβάσει στον ενισχυτή δημιουργώντας θόρυβο. Οπότε, για να γίνει σωστά και να δουλέψει σωστά ένα τέτοιο καλώδιο ομοξονικό, πρέπει εμείς όλα αυτά τα τριχάκια να τα κρατήσουμε είτε τέρμα πίσω κατά αυτόν τον τρόπο, να τα μαζέψουμε έτσι, είτε να τα μαζέψουμε κάπως έτσι, ό,τι μας βολεύει. Εγώ συνήθως το κάνω έτσι, το τυλίγω εδώ πέρα γύρω. Και τώρα πρέπει να καθαρίσουμε το αλουμινόχαρτο, το οποίο είναι η δεύτερη θωράκιση, γιατί το συγκεκριμένο καλώδιο της τελευταίας, θα σας το έχω και αυτό κάτω link στην περιγραφή, να πάτε να το δείτε, έχει τυπλή θωράκιση, μπλεντάζ και αλουμίνιο. Δεν είναι αλουμίνιο, είναι χαλκός όλο αυτό. Και εδώ αποκαλύφθηκε το εσωτερικό περίβλημα στο ομοξονικό καλώδιο, όπου χρησιμοποιώντας τη μικρότερη, εδώ πέρα τα μικρότερα ξηράφια, θα το απογυμνώσουμε. Κοιτάξτε πόσο εύκολο ήταν. Και τώρα που έχουμε καθαρισμένο το καλώδιο, το μπλεντάζ εδώ πέρα δεν το χρειαζόμαστε, μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Το μπλεντάζ είπα, sorry, όχι το μπλεντάζ, το αλουμινόχαρτο αυτό είναι ενωμένο με το μπλεντάζ, οπότε μπορούμε να το κόψουμε εδώ πέρα για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Και θα κοιτάξω να μην ακουμπάει καθόλου εξωτερική θωράκιση, καθόλου μπλεντάζ και καθόλου αλουμινόχαρτο σε αυτόν εδώ τον αγωγό. Αφού σιγουρευτώ ότι είμαι εντάξει, θα πάρω την κάλτσα, θα την περάσω και θα πάρω και το F το βίσμα μου.
Εδώ θα το βιδώσω καλά να σφίξει, να μην φύγει από το καλώδιο, γιατί αν φύγει από το καλώδιο θα φύγει και από την κεραία. Θέλει μια αλφα δύναμη. Αυτό γίνεται τώρα και είναι τόσο σφιχτό γιατί είναι και το καλώδιο αρκετά μεγάλο λόγω της διπλής θωράκισης. Οπότε μόλις δείτε να έχει τερματίσει μέσα το λευκό στον πάτο του βίσματος, έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ωραία, τέλεια. Αυτό τώρα που περισσεύει ο κεντρικός αγωγός θέλουμε να κοπεί περίπου κατά αυτόν τον τρόπο. Κάπου εδώ το καλώδιο είναι τέλειο. Παίρνουμε το δίπολο, έχουμε το καλώδιο. Θα πάμε να βιδώσουμε. Το πιάνεις. Σφίγγω. Δεν θέλω να ξεσφίξει εδώ πέρα. Σφίγγω και βάζω την κάλτσα. Είμαι έτοιμος. Το τελευταίο βήμα για να είναι έτοιμη η κεραία μου. Η κίνηση είναι αυτή. Σιρταρώνει. Η κεραία είναι έτοιμη. Έχω περάσει και το καλώδιο από εδώ. Χαλαρώνω αυτά για να είμαι έτοιμος να το βάλω στον ιστό. Αντικαθιστούμε την κεραία, γιατί έχουμε μια παλιά κεραία η οποία δεν είναι ούτε καν 4G, φανταστείτε. Και έχουμε φτάσει πια στο 5G. Είναι αυτή εδώ η κεραία. Μια παλιά, πολύ καλή κεραία και βλέπετε δεν έχει πάθει και τίποτα. Είναι αλουμινίου. Αλλά γιατί το κάνουμε αυτό? Πρώτον, για να κάνουμε το βίντεο να σας το δείξουμε. Δεύτερον, για να σας πούμε ότι γίνεται να κόψεις τα σήματα 5G. Γιατί μια τηλεοπτική κεραία, όταν λέμε ότι είναι 5G, εννοούμε ότι κόβει τα σήματα 5G. Χωρίς να τα πιάνει και να τα κατεβάζει στον ενισχυτή, που υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει κάποια βλάβη αυτό το πράγμα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κόβουμε τα σήματα από την κεραία και ο ενισχυτής, κι ας είναι 4G, κι ας είναι απλός ενισχυτής, δεν έχει κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που η κεραία δεν πιάνει τα σήματα 5G. Και θωρακίζουμε και από την κεραία έως τον ενισχυτή με ένα καλό καλώδιο με διπλή θωράκιση. Οπότε να ξέρετε ότι κόλπο και πάντα είναι μια κεραία να αλλάζεται μαζί με το καλώδιο που πάει στον ενισχυτή και να παίρνει πάντα ένα πολύ καλό καλώδιο και εξωτερικού χώρου και με διπλή θωράκιση. Εγώ έχω ψηλοετοιμάσει εδώ πέρα την κεραία, θα πρέπει να ξεσφίξω λίγο το λαιμό εδώ. Γιατί αν τη βάλω κατά αυτόν τον τρόπο, κοιτάξτε λίγο πώς θα είναι η κεραία, θα κάνει σούζα. Οπότε θα ξεσφίξω λίγο εδώ πέρα τη βάση. Θα τη γυρίσω να είναι ίσια. Τώρα η κεραία είναι έτοιμη για τοποθέτηση. Το συγκεκριμένο βίντεο γίνεται πρώτον για να πούμε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το 5G και τις κεραίες 5G, οι οποίες επί της ουσίας είναι κεραίες οι οποίες δεν πιάνουν το 5G, γι' αυτό λέγονται κεραίες 5G, αυτό θέλω να θυμάστε. Το συγκεκριμένο βίντεο γίνεται για ποιο λόγο? Πολλοί νομίζουν ότι η αντικατάσταση μιας κεραίας είναι δύσκολη κατάσταση και δύσκολη περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι σε μερικές περιπτώσεις είναι. Κανονικά πρέπει να μπαίνουμε πεδιόμετρο και να την πεδιομετρούμε την ώρα που την βάζουμε. Αλλά αν την προηγούμενη κεραία την έχει βάλει τεχνικός που την έχει πεδιομετρήσει και ουσιαστικά ξέρει ότι η κατεύθυνση που κοιτάει είναι εντελώς σωστή, όπως τη δική μας κεραία τώρα. Την έχω πεδιομετρήσει εγώ πριν 10 χρόνια όταν την είχαμε βάλει και ξέρω ότι η κατεύθυνσή της είναι εντελώς σωστή. Μπορώ να πάρω το ρίσκο χωρίς πεδιόμετρο να βγάλω αυτή και να βάλω μια ίδια στην ίδια κατεύθυνση. Οπότε, έχω ετοιμάσει αυτή την κεραία, θα την αφήσω στην άκρη και τώρα πάω να ξυλώσουμε λίγο την παλιά. Το μόνο που θα χρειαστώ για να την ξυλώσω σε αυτή τη φάση είναι αυτά εδώ τα δύο, πένσα και ίσους κόφτης. Οπλίζω και ανεβαίνω. Η κεραία εντωμεταξύ είναι πράσινη σαν την μπλούζα μου, Κάναμε καλό πλάνο. Η κεραία λοιπόν έχει μια κατεύθυνση προς τα εκεί, οπότε θα βάλουμε και την καινούργια με κατεύθυνση προς τα εκεί και θα ρισκάρουμε ότι θα παίξει ακριβώς το ίδιο, με καλύτερο βέβαια αποτέλεσμα. Θα κατέβω για να σας δείξω κάτι για το καλώδιο. Με το που κούνησα το καλώδιο εδώ πέρα στην κεραία, κοιτάξτε ότι άνοιξε. Είναι λευκό καλώδιο, δεν είναι εξωτερικού χώρου, οπότε ο ήλιος το έχει διαλύσει εδώ πέρα και το καλώδιο αρχίζει και χάνει. Οπότε, για τώρα, αντίο ζωή. Πάμε να βάλουμε την καινούρια. Πώς το βλέπεις, δεξιά-αριστερά? Γαρά είναι. Είναι περίπου όπως οι άλλοι? Είναι ακριβώς όπως οι άλλοι. Ωραία, σπίγουμε. Ωραία.
και η κεραία έχει τοποθετηθεί. Αυτή τη στιγμή, αν συνδέσω το καλώδιο κατευθείαν πάνω στον ενισχυτή, θα παίξει μια χαρά. Τώρα θα βάλω εγώ δοματικά εδώ πέρα, να πιάσω το καλώδιο κατεβαίνει να κατέβει κάτω και θα πάμε να δούμε πώς είναι έτσι το ενισχυτή. Εντάξει, έχω μικρά δοματικά τώρα. Ελπίζω να μας κάνουν. Τώρα εδώ, καλό θα είναι σε αυτό εδώ το σημείο να δώσουμε λίγο τζόγο εδώ πέρα στο καλώδιο και καλό θα είναι να γίνει προς την κάτω μεριά για να μην κατεβάζει τα νερά μέσα στο βύσμα. Πώς θα γίνει αυτό? Θα μπορούσε να γίνει έτσι. Αυτό γίνεται γιατί σε περίπτωση που χρειαστούμε να έχουμε λίγο περιθώριο να κουνήσουμε την κεραία είτε πιο πάνω είτε πιο κάτω, είτε να κόψουμε το καλώδιο γιατί κάτι δεν πήγε καλά, να έχουμε περιθώριο να δουλέψουμε. Συνεχίζουμε. Ωραία. Τη σκάλα λογικά δεν θα τη χρειαστούμε άλλο αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά, οπότε την βγάζω. Συνεχίζω λοιπόν εδώ πέρα να βάζω ντοματικά και να κόβω τα καλώδια. Βασικά δεν κόβω τα καλώδια, αν κόβω τα καλώδια θα υπήρχε πρόβλημα. Κόβω τα ντοματικά. Δεν μου το κάμεραμαν. Ζήτω Ιδρέλα, φίλε μου. Εδώ πέρα το πλάνο φαντάζομαι έχει και μεζεδάκια. Μεζεδάκια? Ναι. Τι είναι τα μεζεδάκια? Είπα όλα αυτά. Από το θερμοσύφωνο? Από το... δεν είναι το θερμοσύφωνο. Από τα περιστέρια που αράζουν στην κεραία. Ναι. Τώρα θα ψήνονται τα περιστέρια με το 5G. Ναι. Παρεπιπτόντως έχω κάνει ένα άλλο βίντεο το οποίο σαν content είναι καλό. Ασχέτως που το έχω κάνει με γυαλιά. Μπείτε να δείτε λίγο τι συμβαίνει γενικότερα για το 5G. Έχω προσπαθήσει να δώσω πολύ απλές επεξηγηματικές απαντήσεις και όχι να το κάνω εντελώς complicated και επιστημονικό κτλ. Αν θέλετε να μάθετε για το 5G 5 πραγματάκια, πηγαίνετε δείτε το. Επίσης, σε εκείνο το βίντεο να προσθέσω ότι όπως βλέπετε για το λόγο των λιθές, οι συχνότητες που δουλεύει το 5G, όπως σας έχω πει, είναι low band, mid band και high band. Η low band είναι οι συχνότητες τηλεόρασης. Και αυτό εδώ είναι το λόγο των αληθές. Έχει μεταβεί, θυμάστε κιόλας, ότι στις 3 Σεπτεμβρίου ξανακάναμε τους αποκωδικοποιητές σε επανασυντονισμό. Γιατί άλλαξε η DGA και πήγε σε παρακάτω συχνότητα. Οι συχνότητες που πήγε η DGA είναι μέχρι το κανάλι 48. Γιατί από το κανάλι 48 έως το 60 πήγε το low band του 5G. Και από παλιά, από την προηγούμενη μετάβαση που είχε γίνει, από το 60 έως το 69 που έφτανε η τηλεόραση, είχε πάει το 4G. Οπότε γενικότερα βλέπετε, στο κανάλι δεν λέμε και πολλές τρέλες. Εδώ πέρα ένας μάστορας θα έλεγε ότι το καλώδιο σμυρινιάσει. Όπως έχετε καταλάβει, το σημερινό βίντεο γίνεται για πολλούς λόγους. Και για να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια σχετικά με τις κεραίες τηλεόρασης και το 5G, τι πρέπει να κάνετε. Εναλλακτικά, αν εγώ είχα μια κεραία που την είχα βάλει και την είχα πληρώσει πριν 2-3 χρόνια και ήταν 4G, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει ένα φίλτρο 5G, να το έχουμε βάλει μεταξύ της κεραίας και του ενισχυτή και να έχουμε λύσει το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να ξαναψωνίσουμε κεραία. Αν όμως έχουμε πολύ παλιά κεραία και θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση στο σύστημά μας, αυτή είναι μια καλή λύση. Η Τελεβές έχει τα πάντα όσον αφορά τα κεραίο συστήματα. Και πολύ καλές κεραίες και πολύ καλούς ενισχυτές. Θα σας δείξω κιόλας πώς θέλουμε ρεύμα στην κεραία για να έχουμε το ενεργό δίπολο. Προχωράμε προς τον ενισχυτή. Οπότε θα θέλουμε περίπου τόσο. Να πούμε ότι πριν βάλουμε χέρι στον ενισχυτή, ο οποίος είναι αυτός εδώ, είναι ο Τελεβές, ο κεντρικός. Είναι 4G αυτός. Δεν χρειάζεται να τον αντικαταστήσω τώρα γιατί έχω βάλει κεραία 5G, οπότε όλη η συχνότητα σκόβω από εκεί πέρα πάνω. Δεν είναι απαραίτητο να είναι 5G ο ενισχυτής. Παρ' όλα αυτά, σε λίγο καιρό θα υπάρχουν μόνο 5G ενισχυτές. Όλα αυτά τα υλικά θα υπάρχουν στην περιγραφή, να μπείτε να τα δείτε. Και πριν βάλω χέρι στον ενισχυτή, τι κάνω? Τον βγάζω από το ρεύμα. Τώρα, φέρνω τα κατσαβίδια μου, φέρνω τον απογυμνωτή μου για να καθαρίσω το καλώδιο, βάζουμε στον ενισχυτή, ενεργοποιούμε και τα 12V και είμαστε jet. Ίδια διαδικασία, απογυμνωτής, καλωδιάκι, απογυμνώνω. Μπλεντάζ, θα το κάνουμε τώρα αλλιώς. Θα κόψω και εδώ. Ωραία, θα βεβαιωθώ ότι το αλουμίνιο ούτε εδώ πέρα, το φύλλο εδώ του χαλκού μάλλον, γιατί χαλκός είναι, ούτε κάνει ένα τριχάκι από το μπλεντάζ ακουμπάει στο κεντρικό αγωγό. Θα κόψω περίπου τόσο. Και ο ενισχυτής Τελεβές αυτός είναι fast F, δηλαδή όλα αυτά τα τριχάκια και το αλουμίνιο πρέπει να κουμπάνε στο μεταλλικό του ενισχυτή εδώ
και μόνο ο κεντρικός αγωγός θα πρέπει να μπει μέσα στην τρύπα εδώ. Βάζω και σπρώχνω. Αυτή τη στιγμή είμαι τέλεια. Και επειδή θέλω να είμαι ακόμα πιο τέλεια, θα μαζέψω όσο γίνεται το μπλεντάζ κοντά στον ενισχυτή. Θα κάνω αυτό εδώ το πράγμα και θα πατήσω για να κλείσει. Θα βιδώσω κιόλας για να ασφαλίσω το καλώδιο ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει. Ωραία, είμαι τέλεια. Έχω δώσει τα UHF input στον ενισχυτή. Και τώρα, κοιτάξτε λίγο τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ πέρα υπάρχει ένα κενό που μέσα υπάρχει ένα σουιτσάκι, ένας διακόπτης που αν τον κάνεις δεξιά ή αριστερά ενεργοποιείς ή όχι τα 12 volt. Κάνοντας αυτό εδώ το πράγμα, θέλει ρεύμα στην κεραία από το καλώδιο που η κεραία του δίνει σήμα και ουσιαστικά κάνουμε την κεραία ενεργή. Πάμε να το κάνουμε. Έτσι δεν τα ακούσατε, αλλά έχει ένα διακοπτάκι εδώ πέρα που από τέρμα δεξιά το πήγα τέρμα αριστερά. Και με αυτόν τον τρόπο έκανα την κεραία ενεργή. Βάζω τον ενισχυτή στη θέση του. Η εγκατάσταση είναι έτοιμη. Κανονικά τώρα πρέπει να βάλω ένα πεδιόμετρο. Από πριν δηλαδή πρέπει να το έχω βάλει το πεδιόμετρο, αν γινόταν μια καινούργια εγκατάσταση από την αρχή. Έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι η κεραία είναι πρώτα σωστά. Και δεύτερον, θα έπρεπε κανονικά να βάλω πεδιόμετρο στο τεστ του ενισχυτή, το οποίο είναι 30 dBm. Έτσι ώστε να δούμε αν το σήμα που βγαίνει μπουκώνει. Την επόμενη φορά απλά θα πρέπει να αντικαταστήσουμε και το συγκεκριμένο κουτί, γιατί αυτό το κουτί είναι 10 χρόνια εδώ πέρα έξω. Ξέρετε ποιοι παραπονιούνται περισσότερο, αλλά τώρα αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, στα επόμενα 2 λεπτά με 3 λεπτά, ο πατέρας θα έχει παραπονεθεί. Λοιπόν, η εγκατάσταση τελείωσε. Είδατε ότι γενικότερα είναι μια πολύ εύκολη δουλειά, αρκεί να ξέρω ότι η κεραία η προηγούμενη είχε τοποθετηθεί από τεχνικό και είχε πεδιομετρηθεί, για να μπορώ να πάρω την κατεύθυνσή της και να βάλω και την καινούργια με την ίδια κατεύθυνση. Και 5G. Δεν παίζει πρόβλημα. Η low band του 5G είναι στις συχνότητες όπως σας είπα της τηλεόρασης. Οι κεραίες 5G απορρίπτουν αυτές τις συχνότητες, καθαρίζουν το σύστημά μας. Ο ενισχυτής πια δεν θα ζορίζεται, γιατί τόσο καιρό ο ενισχυτής ο δικός μου έπιανε και 4G και 5G. Και παρόλα αυτά, εδώ παλικάρι, δεν έπαθε τίποτα, αλλά τον ταλαιπωρούσα. Αυτή τη στιγμή κόβω όλες τις συχνότητες από εκεί πέρα πάνω και είμαι jet. Αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ένα like, ένα share και ένα subscribe είναι αυτό που ζητάμε για να γίνουμε καλύτεροι και να σας δείχνουμε τέτοια πράγματα. Το σημερινό επεισόδιο ήταν τύπου vlog, τεχνολογικό vlog. Το κάναμε έτσι πιο παρείστικα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, παρακολουθήστε κάποια από τα υπόλοιπα βίντεο που έχουμε στο κανάλι. Αν θέλετε και κάτι άλλο, γράφτε στα σχόλια να το γυρίσουμε αν μπορούμε και αν έχουμε το χρόνο. Και μέχρι την επόμενη φορά από μένα, καλή συνέχεια.